Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ και με το πέρα για να απαντήσω μία ερώτηση και μία ερώτηση μόνο. Τι είναι το God of War 3? Το God of War 3 είναι ένα παιχνίδι για το PlayStation 3. Ναι, σωστά ακούσατε. Σχέδιο PS3 στο σχέδιο Β. Το οποίο έχει μία τέλος πάντων πολύ μακρά ιστορία από πίσω του. Το God of War 1 έχει βγει για το PlayStation 2. Ήταν ένα από τα καλύτερα action παιχνίδια κατά την άποψή μου. Είναι το βάζω τέλος πάντων στο ίδιο βάθρο το οποίο βάζω και το Prince of Persia, το Warrior Within βέβαια, από άποψη gameplay. Και θα πάμε να παίξουμε λιγάκι τα πρώτα 30 λεπτάκια, λογικά, μια στιγμή να βάλω ρολόι, ναι. Και ας ξεκινήσουμε. Κάτι πρέπει να ξέρετε είναι ότι τα cutscenes είναι skippable. Forged in victory. A victory that ended the Great War and brought forth the reign of Mount Olympus. Born from the depths of the underworld, rooted in a river of souls, our mountain emerged out of the chaos. As it grew, so too did the might of the Olympian. He created a world of peace, a world of prosperity, a world that lives in the shadow and safety of my mountain. A mountain that has come to be the absolute measure of strength and power. Now, on this day, that power is to be tested. The mortal Kratos seeks to destroy all that I have wrought. Brothers, put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite. We will stand together. And I will wipe out this plague. Olympus will prevail! Λοιπόν, μετά το εισαγωγικό βίντεο το οποίο είναι unskippable και γι' αυτό... Your son has returned. I bring the destruction of Olympus. The Titans will fail again. Λοιπόν, είμαστε πάνω στην Γκάια. Για ένας Τιτάνας για όσους δεν ξέρετε. Και ας πηδήξουμε λίγο κάπου να μην έχει τόσο εχθρούς. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει το ίδιο fluid motion, τέλος πάντων, είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος μηχανισμός και ταχύτητα στην απόκριση των controllers, το οποίο είχε και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί πραγματικά το God of War είχε ένα από τα πιο fluid motions τα οποία υπάρχουν σε κονσολάδικο παιχνίδι, τουλάχιστον για εμένα που είμαι PC gamer. Νιώθω πάρα πολύ άνετα να παίζω, τουλάχιστον. Thank you.
Λοιπόν, οι μαγείες είναι όπως τις θυμάστε, το ίδιο επικές και καταστρεπτικές. Γιατί δεν πεθαίνετε, πεθάνετε λίγο πιο γρήγορα, ευχαριστώ. Next. Παρ' όλα αυτά, το σενάριο, σε αντίθεση με το 1, όπως μας έχει συνηθίσει τόσο πάνω και το 2, δεν είναι αρκετά καλό. Δηλαδή, αυτό που έχουν τονίσει τέλος πάντων όσοι ξέρουν από σενάριο, ή τουλάχιστον είστε και λίγο, εν τω μεταξύ, Θεέ μου, σαν PC gamer αυτό δεν το έχω. Ωραία, εντάξει, τα καταφέραμε. Στο σενάριο το 1, ο Kratos ήταν τέλος πάντων ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βασανισμένος, προσπαθούσε να βρει την υγειά του και γενικότερα να κάνει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τέλος πάντων η ζωή του ή οι παλιές του προσωπικές επιλογές τον είχαν αναγκάσει να κάνουν. Παρ' όλα αυτά, στο 2 όπως και στο 3 έχει γίνει ένα unstoppable killing machine, το οποίο πολεμάει παγωμένα άλογα. Καλησπέρα, παγωμένο άλογο. Πώς είναι η μέρα σου? Τώρα έκανα dodge, δεν έκανα. Το lightning effect δεν το εκτιμώ πάρα πολύ, ειδικά όταν καλύπτει το χαρακτήρα μου. Καλή ώρα. Και επίσης όταν τρώω damage, επίσης δεν το εκτιμώ. Αλλά από όλα αυτά, εντάξει, τι να κάνουμε. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα του God of War είναι η κάμερα. Ειδικά όταν αυτή η κάμερα συγχυρίζει έτσι όπως είμαι τώρα, πραγματικά αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το χαρώ, τέλος πάντων, να το παίξω. Αυτή τη στιγμή απλά είμαι τσατισμένος που το παιχνίδι μου το κάνει αυτό. Θα μπορούσα απλά να έρθει και να με κλωτσίσει με δύναμη στα γόνατα από το να το κάνει αυτό. Όπως επίσης αυτές οι κινήσεις, τέλος πάντων, που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ψιλοδιάσπαρτο στο παιχνίδι. Δηλαδή το ότι αλλάζει η κάμερα, ότι παλεύεται σε περίεργα angles. Ναι, μεν είναι αρκετά καινούριο και ωραίο για, για το franchise, τέλος πάντων, του God of War. Παρ' όλα αυτά, χαλάει κάτι το οποίο έχει τον God of War. Fluid motion. Και επίσης το άλογο με βαράει. Θα το εκτιμούσα άλογο αν δεν με βάραγες. Οκ, βάρα το άλογο. Βάρα το άλογο. Οι εχθροί είναι αρκετά καλοσχεδιασμένοι, από ό,τι βλέπετε. Οι τιτάνες επίσης. Και αυτό το άλογο δεν πεθαίνει. Ο ήχος βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Το soundtrack του God of War είναι ένα από τα πολύ καλά soundtrack. Και να πω το λόγο ότι εκτός από τέλος πάντων χορδίς και τα λοιπά, έχει... Μήπως πρέπει να μάθω και το κουμπί που κάνουμε dodge, λέω εγώ. Καλό θα ήταν. Ποιο κάνουμε dodge? Αυτό είναι. Μάλλον όχι. Οκ, okay, dodge, dodge. Όχι, αυτό είναι το block. Εντάξει, είναι ένας άλογος σκορπιός. Όπως είπα, οι εχθροί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σχεδιασμένοι και εγώ πεθαίνω φρικτά. Ήθελα και medium παράθεμα με σε ένα τέτοιο βίντεο. Ωραία, λοιπόν, quick time events. Δεν μ' αρέσουν καθόλου, για να πω το λόγο ότι επειδή δεν είμαι, τέλος πάντων, πολύ καιρό στον κόσμο μοιημένος, είμαι βασικά αρκετό καιρό στον κόσμο μοιημένος των κονσολών. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν παίζω αρκετά συχνά, το PC gaming είναι pretty much αυτό που κάνω, τέλος πάντων. Τα quick time events δεν με βοηθάνε και αυτή τη στιγμή είχα κολλήσει, τέλος πάντων, το πληκτρολόγιο κοντά στα μάτια, το χειριστήριο κοντά στα μάτια μου για να βλέπω που είναι το χ και όλα τα υπόλοιπα διάφορα πράγματα. Αυτό που βλέπω ότι χάνεται, τέλος πάντων, από το God of War, τουλάχιστον σε αυτή την αρχική σκηνή, είναι το flow. Ναι μεν, όλο αυτό που βλέπουμε είναι ρεαλιστικό, όσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι ένας υμνή γύμνος μαύρος παρτιάτης να ανεβαίνει για 15 ώρες, τέλος πάντων, πάνω σε ένα τιτάνα, το βουνό του Όλυμπου που άντε με από τα υμνή μου βρίσκεται στη Λάρισα. Οπότε, εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε flow και επίσης ο Kratos είναι ένας εντελώς φρέσκος χαρακτήρας σε σχέση με το ένα. Και το καταλαβαίνετε και από το ότι ανοίγει τα συντούκια όχι με τα δύο χέρια, αλλά μόνο με το ένα. Τώρα εγώ είμαι κάπου στην οθόνη και χειρίζομαι ακόμα το χαρακτήρα.
Και εγώ εντυπωσιάστηκα και η γέα που μας ανέβασε μέχρι εδώ την αφήσαμε και πέθανε. Τώρα εμείς μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν θα εκτιμούσα ιδιαίτερα τέλος πάντων να ξαναπολεμήσω εκείνο το άλογο. Γεια σας παιδιά! Η κάμερα πάει από το κακό στο χειρότερο. Πραγματικά νιώθω σαν να παίζω σε ταινία του Michael Bay. Για όσους δεν ξέρετε, το Michael Bay είναι ο τύπος που έφτιαξε τους Transformers. Δηλαδή, έχουμε μια σκηνή μάχης. Μπορούμε να δείξουμε τους μαχόμενους να κάνουν μάχες. Παρ' αυτά όχι, θα δείξουμε τους μαχόμενους να κάνουν μάχες μέσα από μια κουνημένη κάμερα. Στην ομίχλη, πίσω από εκρήξεις, την αμερικάνικη σημαία. Μέσα σε ένα φαράγγι, πίσω από τους καπνούς, ενός ηφαιστείου. Αυτό αυτή τη στιγμή μου δίνει το God of War. Δίνει μια αρκετή ένταση τέλος πάντων. Θα εκτιμούσα αν δεν με παράγατε, ευχαριστώ. Δίνει μια ένταση τέλος πάντων με τις δραματικές αυτές αλλαγές κάμερας. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζαλίζεται σχετικά εύκολα, βέβαια έχω παίξει Portal χωρίς να πάθω τίποτα. Οπότε εντάξει, αυτό. Brutal Gale, yes. Κάτι έπρεπε να κάνω εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έπαιξα λίγο την εισαγωγή και ανατρίχιασα. Οφείλω να ομολογήσω ότι. Το κρατάω. Φαντάζομαι ότι στο God of War 4, γιατί μη γελιέστε, θα βγει. Χωρίς να λέω spoiler, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι τεράστιο πλάνο. Είναι επικό πλάνο. Και δεν μιλάω για την αλυσίδα εκεί πέρα, μιλάω για την καράφλα του Kratos. Αυτή είναι μια ζηλευτή καράφλα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Όχι, λάθος κουμπί, sorry. Τι έλεγα, λοιπόν, για το God of War 4. Στο God of War 4 ο Kratos. Κουνιαμπέλα, ευχαριστώ. Okay, βγήκα από τη σωστή κατεύθυνση, όχι, βγήκα όπου να είναι. Okay, ας ξαναγυρίσω. Ο Kratos θα ανοίγει τα σεντούκια χρησιμοποιώντας μόνο τα αυτιά του. Και επίσης έχει μπει εδώ πέρα μία μύγα, η οποία κάθεται ακριβώς εκεί πέρα που δεν θέλει να κάθεται. Ωραία. Ας το ξαναδοκιμάσουμε αυτό. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχει τόσες abilities ένας χαρακτήρας όπως έχει ο Kratos, είναι η δυνατότητα τέλος πάντων να καταφέρεις να ξεχωρίσεις πότε κάτι μπορείς να το πηδήξεις ή να το χτυπήσεις τέλος πάντων στην κατεύθυνση που είναι επίσης η μύγα είναι μπροστά μου αυτή τη στιγμή και πολεμάω ταυτόχρονα τη μύγα και τους σκελετούς. Οκ, πάλι να επιστροφθούν με μύγα, δεν πειράζει, τα καταφέραμε. Γεια σου, πώς θα ήθελες να πεθάνεις σήμερα? Έτσι? Χαχα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε υπάρχει ένα μικρό θέμα με το που μπορείς να πας και το που όχι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα αλλάζει κάμερα και εδώ πέρα, ας πούμε, είναι ένα σημείο το οποίο ουσιαστικά σε φέρνει γύρω-γύρω και μετά το δεξιά γίνεται αριστερά. Γεια σου, άσχημε φίλε! Θα πεθάνεις, το ξέρεις, έτσι. Και ο χαρακτήρας μας συνεχίζει να κάνει κάτι. Εδώ είναι ένα άλλο σημείο, ας πούμε, που το μπροστά γίνεται πίσω, το μπροστά γίνεται μπροστά ξανά και μετά ξαναγίνεται πίσω. Δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Τα γραφικά είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν έχω καθόλου lag, το PlayStation δηλαδή το σηκώνει μια χαρά. Που σημαίνει ότι έχουν κι άλλο άλογο. Help me! Εγώ θα σε βοηθήσω, μικρή Τιτάνα. Ή και όχι, φέρ το λίγο πιο κοντά. Ή απλά μην το φέρεις κοντά. Καλά, σε γράφω. Ο ήχος είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Τα ηχητικά εφέ είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και η δόνηση τέλος πάντων στα χέρια μου αυτή τη στιγμή από το χειριστήριο του PlayStation δίνει τέλος πάντων ένα εφέ στην όλη φάση. Παρ' όλα αυτά αυτή τη στιγμή όχι, μην το κάνεις αυτό. Πάμε πάλι.
Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος, τέλος πάντων, του PlayStation να σε κάνει να χαλάσει το χειριστήριο και να πάρεις καινούριο. Και φυσικά, τέλος πάντων, με τη δόνηση νιώθω ότι αυτή τη στιγμή φτιάχνω φραπέ και όχι ότι παίζω κάποιο game. Okay, ένα μικρό spear φάγαμε στο στομάχι, δεν πάθαμε τίποτα. Χάσαμε το 1/10 της ενέργειάς μας και θα το εκτιμούσα αν πέθαινες. Okay, πέθανε, please, please και thanks. Ναι, ναι, ναι. Εν μεταξύ, τα σπαθιά του Kratos σε αυτό το τρίτο installment της σειράς God of War γυαλίζουνε ακόμα περισσότερο και κάποια στιγμή υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι θα κάνω dodge. Ναι, το έκανα. Double rainbow all the way. Οι κάμερες δεν βοηθάνε ιδιαίτερα, το κούνημα δεν βοηθάει ακόμα χειρότερα. Και τα quick time events δεν βοηθάνε εμένα. Okay, πες κάποιο κουμπί που ξέρω, ωραία. Έλα, πάλι κύκλος γιατί την κάτσαμε. Μου αρέσει ότι στα quick time events σου βγάζει σε ποιο σημείο της οθόνης, τέλος πάντων. Είναι ok, άντερα λόγου. Να, κάτι το οποίο θα μπορούσα να έχω κοιμηθεί σήμερα χωρίς να δω. Και εσύ θα πεθάνεις έτσι. Τυχώς. Γεια σου τυχαία μου χλε. Σε περίπτωση βλέπετε κάτι να γυαλίζει, απλά μπορείτε να πάτε εκεί πέρα να πάτε στα αρένα και να κάνετε κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Σταματά να δονείσαι. Πραγματικά νιώθω σαν παππούς που παίζει Alzheimer. Για να δούμε τι έχεις να πεις εδώ. Here lies the remain of Varys, the fallen god of war. Ναι, πάλι καλά που δεν σου κλείνει το μάτι, αυτό έγινε στο 2. Όσοι δεν έχετε παίξει, όσοι παίζατε τώρα το 2 και στο χάλασα, sorry, χίλια συγγνώμη. Okay. Δεν έχω παίξει μέχρι εδώ, οπότε αυτή τη στιγμή I'm just winging it. Πες μου ότι αυτό δεν συνεχίζει και πρέπει να ξαναπάω για να το ξανατραβήξω. Πες το μου, όχι πες το μου. Πες το μου να τελειώσω το review, πραγματικά. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα δεν με άφησε να κάνω glide. Κάτι το οποίο μου είπε νωρίτερα ότι μπορούσα να κάνω. Δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα φτερά κάποιου θεού, τέλος πάντων, που σκοτώσατε σε κάποιο προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, απέφυγα από spoilers. Πίδα, παναθέμασε. Okay, τα καταφέραμε. Πήγαινε με πάνω. Take me to your dealer. Ωραία, κάτι πρέπει να κάνω τώρα. Πρέπει να πηδήξω. Yes. Φτερά, okay, τώρα βγάλαμε για κάποιο λόγο. Έτσι με το ένα χέρι. Ναι. Okay. Save complete. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Let's spawn some people. Προσπαθώ, αδερφέ, προσπαθώ. Βάλε και εσύ ένα χεράκι. Ή ένα άλογο. Πλάκα κάνεις. Σταμάτα να με βαράς. Είπα σταμάτα να με βαράς. Ο άσπρος ύφουνας, όλα τα καθαρίζει, όλα τα σκοτώνει. Ακόμα και τεράστια γιγαντιαία δαιμονικά άλογα. Εν τω μεταξύ 10 ώρες μέχρι να ξαναφτάσω εκεί πέρα για να το ξαναβαρέσω. Καταλαβαίνω ότι τα boss του God of War είναι μεγάλα. Θυμάμαι από την Ήδρα που ήταν το πρώτο boss, το σημαντικό, το οποίο είχε στο God of War 1. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι κάποιες φορές αυτό κάνει γελίο. Okay. Κύκλος.
το ότι πηγαίνουν τέλος πάντων πάνω κάτω τα σύμβολα τα οποία χρειάζεται να πατήσετε είναι αρκετά ενδιαφέρον και αρκετά υποβοηθητικό τουλάχιστον για εμένα που μένουν μπας στα quick time events. Πλάκα κάνεις. Οκ. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο σε αποπροσανατολίζει και ειδικά αν παίζεις στη δικιά μου οθόνη, η οποία είναι 42 ιντσών, πραγματικά υπάρχει περίπτωση αρκετή μεγάλη τουλάχιστον να το χάσεις. Πολύ μίσος, αδερφέ. Λοιπόν. Το βρεγμένο άλογο είναι βρεμένο. Έχει γίνει αρκετά grand τέλος πάντων το σκηνικό. Λάγα κανείς. Δεν έχω αρκετά δάχτυλα για να κάνω αυτό το πράγμα που θέλεις. Οκ, το τεράστιο γιγαντιό άλογο πέθανε. Όχι, ας πάμε να πατήσουμε εκείνο το γυαλιστερό πράγμα. Ας αφήσουμε το άλογο. Σταμάτα να γυρίζει η κάμερα. Ω Θεέ μου. Αυτό το παιχνίδι σας το δίνω άνετα δράμα μήνες. Αν δεν έχετε δράμα μήνες, μην το ακουμπήσετε. Και κατάφερα και πάτησα σε cutscene. Το τελευταίο μου. Άντε πάλι. Δεν έχω αρκετά δάχτυλα για αυτό το κόμπο, ρε φίλε. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα πάλι το τέτοιο. Οκ, αρένα. Πιο γρήγορα. Κάνε κάτι ενδιαφέρον. Μπράβο. Οκ, το καρφώσαμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι τόσο μικρά τα συγκεκριμένα εικονίδια των Quick Time Events, αγνώρισέ με που σε μαχαιρώνω, δεν είναι τίποτα. Just a flesh wound. Ας πάω στο μεγάλο κρατήρα που ήταν κάποτε το στήθος σου. Και μεταξύ, πραγματικά μέσα σε αυτό το όλο το χάος δεν ξέρω τι πραγματικά υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω. Ωραία, μπορώ να της το κάνω μάκια να περάσει. Η κάμερα δεν μου βοηθά ιδιαίτερα να καταλάβω το τι πρέπει να κάνω. Όπως και γενικά αυτά τα το organic matter. Απλά πατάω μπροστά και προσεύχομαι απλά να είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να κάνω εκεί. Και εδώ πέρα κατά πάσα πιθανότητα θα πεθάνω βία. Φαντάζομαι βέβαια ότι ήμουν στο στήθος της γέας. Δεν θα ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Τα τυχαία φτερά είναι τυχαία. Τώρα αυτό τι είναι, η καρδιά της. Ωραία. Θα της κάνω ερωτική εξομολόγηση ή κάτι τέτοιο. Τα lightning effects είναι πάρα πολύ καλά. Τα surfaces, γενικά οι επιφάνειες δείχνουν πραγματικά το τι είναι. Έχουν κάνει αρκετά καλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά είναι λίγο μπερδεμένο. Η παλέτα παραμένει. Υπάρχουν τέλος πάντων έντονα χρώματα. Πλάγανες. Τώρα αυτό γιατί ήθελα να θέλω να το βγάλω εδώ πέρα. Οκ. Φαντάζομαι ότι μπορώ να περάσω μέσα. Όχι, φαντάζομαι λάθος. Ξαναπιάσα το μεγάλο ματσούκι εκεί πέρα. Τώρα τι θες από εμένα, τι θες να το κάνω, πού θες να το βάλω. Σοντοκουλίνο τώρα, τι κάνει ο Κρέιτος. Ναι, κατάλαβα ότι κάτι θες από μένα, αλλά δεν ξέρω ρε φίλε τι θες. Πρέπει να το βάλω εδώ. Οκ, και επειδή το έβαλα, τι έγινε τώρα. Α, εντάξει, και καλά μου φτιάξε δρόμο. Πλάκα κάνεις. Χαίρομαι που τουλάχιστον ο Κρέιτος δεν τρώει ποτέ falling damage. Εντάξει, νομίζω ότι τις έχω κάνει περισσότερη ζημιά της γέας εγώ παρά εκείνο το δαιμονικό άλογο.
πω η μάνα μου. Αρένα. Όχι. Και τώρα πρέπει να το ξανακάνουμε όλο αυτό. Άσε με να περάσουμε, μάνα μου. Τα hidden objects γενικότερα είναι λίγο περίεργα στο God of War. Ειδικά όταν έχεις τόσο organic matter, τέλος πάντων, στα σκηνικά σου. Είναι μια παγίδα η οποία μπορείς να πέσεις πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης κάποια στιγμή θα καταφέρω να πατήσω το R1 στην ώρα του. Εντάξει, δεν με αφήνει να κρεμαστώ για περισσότερη ώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα θα τελειώσω αυτό το βίντεο. Έχει περάσει ήδη μισή ώρα. Και αυτό το καταβογόρο έχει βγει εδώ και αρκετό καιρό, νομίζω γύρω στον ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά. Και αυτά από μένα. Ήμουν ο Ζοκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Και μείνετε συντονισμένοι στο σχέδιο βίντεο για πολλά καινούργια πράγματα για τέλος πάντων τα οποία ετοιμάζονται. Καλή συνέχεια.